Να καλωσορίσουμε τον επόμενο μιλητή, ο Σπύρος Κανάκης. Ασχολείται με το σχέδιο και κατασκευή κοσμήματος. Γεννήθηκε στο Τάλ της Ελβετίας και μεγάλωσε στο Ηράκλειο. Από την εφηβεία του εργάστηκε σε παραδοσιακά εργαστήρια χρυσοχοΐας στην πόλη. Μέχρι το 1997 έστεισε το δικό του εργαστήριο και ξεκίνησε την πορεία του. Πορεία αναζήτηση στον τομέα δημιουργίας κοσμημάτων. Απότερος στόχος και φιλοδοξία του είναι η εμβάθυνση στα εικαστικά ζητήματα, η έρευνα και η δημιουργικότητα στον τομέα της γλυπτικής. Καλησπέρα. Όταν πριν από μερικές μέρες δήλωσα συμμετοχή, δεν ήξερα ότι για την παρουσία μου εδώ έπρεπε να μιλήσω μπροστά σε κόσμο. Μπαίνοντας στο site και διαβάζοντας τα βιογραφικά των προηγούμενων ομιλητών, ένιωσα αμήχανα και αμήχανα σας παρουσιάζω το μοναδικό τίτλο σπουδών που διαθέτω, το Απολυτήριο Λυκείου. Και μάλιστα νυχτερινού. Η δική μου... Η δική μου ιστορία είναι απλή. Τον Απρίλιο του 1997, εντελώς απροειδοποίητα, απολύθηκα από το εργαστήριο χρυσοχοΐας στο οποίο δούλευα. Χωρίς καμία εξήγηση, καμία αποζημίωση, ενώ δούλευα 2,5 χρόνια, χωρίς κανένα ρεπό, άδεια κτλ. Μερικές μέρες αργότερα, μετά το πρώτο σοκ, έκανα έναρξη εργασιών, δίνοντας από το τελευταίο τεράστιο μισθό των 50.000 που έπαιρνα τα 35 στην εφορία. Με έδρα το παιδικό δωμάτιο το οποίο προσπεράσαμε, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Λοιπόν, δεν είχα καμία πιθανότητα να τα καταφέρω, γιατί είχα επιλέξει μια δουλειά που χρειαζόταν χρήματα, εργαλεία, τεχνογνωσία, την οποία δεν είχα, και γνωριμίες. Τώρα έχω κάποιες. Τι διέθετα από όλα αυτά? Τίποτα. Χωρίς όμως να έχω το συνέστημα ότι οι άλλοι μου φταίνε, και ένας λόγος που είμαι εδώ είναι μόνο αυτός. Δεν μας φταίει κανείς. Και δεν μας οφείλει κανένας απολύτως τίποτα. Ούτε οι γονείς μας, ούτε το κράτος μας, ούτε η Ευρώπη φυσικά, φίλοι και συγγενείς. Έτσι απλά εκείνο τον καιρό παρατήρησα ότι οι πιο προχωρημένοι έφηβοι, οι οποίοι είναι οι πρώτοι μου πελάτες, φορούσα στο δίχτυ, στο δάχτυλό τους, μία σημαίνια βέρα. Πιθανόν να το κάνουν και σήμερα, ίσως να φοράνε και περισσότερες. Άρχισα λοιπόν να επισκέπτομαι λύκεια και γυμνάσια, προτείνοντάς τους μία σημαίνια βέρα, με χαραγμένη μία ημερομηνία στο εσωτερικό τους που θα τους θύμιζε μία μελλοντική συνάντηση. Βλέπετε τη συνάντηση μετά από μερικά χρόνια. Ακόμα θυμάμαι την ηρωνία των συναδέλφων μου. Παρ' όλα αυτά, με αυτόν τον τρόπο αγόρασα τα πρώτα μου εργαλεία, το πρώτο μου χρυσό, μέσα σε 75 μέρες, και έκανα και το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό. Ήμουνα ψώνιο από νωρίς. Στην αρχή δούλεψα στα τυφλά, σχεδόν σε πανικό, έχοντας μοναδικό στόχο να παραμείνω στη χρυσοχοΐα. Ένιωθα φόβο όπως νιώθω και τώρα. Έκανα λάθη όπως κάνω και τώρα. Όταν σας αδικούν και σας εκμεταλλεύονται, επινοήστε τη χαρά και θα έρθει η έμπνευση. Κάντε την αδυναμία σας γνώση. Αυτό είναι το πρώτο κόσμο που θεωρώ ότι αν αφήσω ένα λιθαράκι θα είναι αυτό στη δουλειά μας. Είναι ένα μονόπετρο. Μια ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, σαν αντάλλαγμα σε μια επισκευή κοσμήματος που δεν ήθελα να πληρωθώ, είναι ένας υπέροχος κόσμος που θα δείτε λίγο μετά. Δεν μας έβαλε τη μέλισσα των μαλλίων. Εδώ την περάσα. Okay. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα άρχισε ένας διάλογος ανάμεσα σε μένα και σε εκείνους που δούλεψαν το χρυσάφι χιλιάδες χρόνια πριν. Με πολλή δουλειά ήρθε η έμπνευση και απελευθερώθηκε. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο μου κόσμο είναι αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία και η ιδέα ήταν από μια καρέκλα που είδατε λίγα πριν που μας πέρασε. Σιγά σιγά ανακάλυψα ότι η πληροφορία είναι παντού. Σε ένα ανθρώπινο σώμα, σε ένα πρόσωπο, στα μάτια, στα μήλα, στη μυρωδιά και στη φύση, στην ομορφιά και στην ασκήμια, στην αγριάδα του τοπίου της Κρήτης, στον αέρα και στον ήχο της θάλασσας. Από το 2003, περίπου μέχρι και σήμερα, έχω σχεδιάσει πάνω από 1.100 διαφορετικά κοσμήματα. Εδώ βλέπετε το πρώτο μου γλυπτό που έκανα και πήρα μέρος σε μια έκθεση πέρυσι.
Μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερα να δημιουργήσω και το σημερινό μου εργαστήριο, την αίθουσα θαυμάτων όπως μου αρέσει να την αποκαλώ. Ένας χώρος που δεν είναι απλά ένας τόπος εργασίας, αλλά στήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί το έργο και άλλων νέων δημιουργών. Το εγώ να γίνει εμείς. Εδώ είναι το εργαστήριο, η αίθουσα θαυμάτων, είναι ανοιχτή για όλους σας. Όταν, όπως έγινε και με το γκράφιτι της 9RB, εκείνο σχεδίασε και εμείς κατασκευάσαμε και προωθήσαμε στην αγορά ένα αριθμημένο συλλεκτικό γούρι. Μάλλον είναι η επόμενη φωτογραφία. Είναι από βιομηχανικό πετό και ασίμι. Η ιδέα ήταν ότι εκείνος άρχισε να ζωγραφίζει σε νεοκλασικά στο ψυρί και εμείς πήραμε τη δουλειά του και απλά τη βάλαμε σε ένα καινούριο δομικό υλικό. Στα εγγένεια του νέου μουσείου της Ακρόπολης, για πρώτη φορά σχεδίασα 11 διαφορετικά χρηστικά αντικείμενα σε ένα διάλογο της αρχιτεκτονικής του μουσείου και της Ακρόπολης. Ήθελα πάντα να σχεδιάσω αντικείμενο και για μένα ήταν μια γιορτή τα εγγένεια του μουσείου. Έκανα και μια θεματική βιτρίνα στο κατάστημά μου, την είδα βέβαια λίγος κόσμος, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είναι μερικά από τα αντικείμενα, τα βλέπετε. Είναι ένα κουμπί, σελιδοδείχτης, δύο σελιδοδείχτες και είναι και αντικείμενα που περνάνε οι πετσέτες. Και να ξέρετε ότι όταν μια πόρτα κλείνει, μια άλλη ανοίγει. Και αν ανοίξει, αν δεν ανοίξει, χτυπήστε επίμονα και το κουδούνι. Να είστε υπομονετικοί. Και όταν ανοίξει, χαμογελάστε. Το όπλο σας είναι η νεότητα, το πάθος και το όνειρό σας. Και μην ξεχνάτε, δεν έχουμε άλλον από μας να θρέψει το όνειρό μας. Δεν ξέρω αν είμαι χειρονάκτης ή επιχειρηματίας ή καλλιτέχνης. Το μόνο που ξέρω είναι ότι προσπάθησα να είμαι ειλικρινής.